Στην πρώτη ορεινή διαδρομή μου επισκέφτηκα το Λιβάδι, ένα παραδοσιακό βλάχικο χωριό με μαγευτική θέα στον Όλυμπο. Έφυγα από εκεί γεμάτος γεύσεις, μυρωδιές και πολλούς νέους φίλους. Δεύτερος σταθμός μου είναι τα Γρεβενά. Τα Γρεβενά είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού στη Δυτική Μακεδονία. Στα βόρειά της βρίσκεται η Κοζάνη και η Καστοριά. Και από το 2007 έχει ανακηρυχθεί η επίσημη πόλη των Μανιταριών. Η πόλη είναι πρότυπο ανάπτυξης των Μανιταριών, τα οποία αποτελούν μέρος της τοπικής κουλτούρας και παράδοσης. Μισή ώρα έξω από τα Γρεβενά βρίσκεται το χωριουδάκι Λάβδας, που φιλοξενεί το Μουσείο Μανιταριών. Στην κατοχή και στα χρόνια του εμφυλίου, οι κάτοικοι συγκέντρωναν μεγάλες ποσότητες από τα δάση, τα ζεμάτιζαν και τα μοίραζαν σε όλες τις οικογένειες. Έτσι επιβίωσαν τότε. Το μουσείο είναι μοναδικό στην Ελλάδα και εκθέτει σπάνια άγρια μανιτάρια, αποξηραμένα και γλυπτά. Στον Όρλικα έχουν καταγραφεί πάνω από 1.200-1.300 είδη μανιταριών και εμείς εδώ, σε αυτόν εδώ το χώρο, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να παρουσιάζουμε αυτά τα μανιτάρια και να δίνουμε γνώση και πληροφορία σε σχέση με το μανιτάρι. Το μουσείο άρχισε να λειτουργεί από τις 6 Νοεμβρίου του 2011. Έχουμε αναθέσει σε γλύπτες να μας κάνουν μανιτάρια, γιατί τα μανιτάρια αποσυντίθενται, οπότε το μεγαλύτερο κομμάτι των μανιταριών που εκθέτονται στον χώρο είναι αντίγραφα μανιταριών. Ένα άλλο κομμάτι είναι αποξηραμένα μανιτάρια και φυσικά αληθινά μανιτάρια, όταν είναι πλούσια η φύση από αυτά. Κάνουμε και διάφορες εκδηλώσεις. Η δρόμη μανιταριού είναι μία από αυτές που έχει καθιερωθεί πλέον στον κόσμο. Γίνεται αρχές Ιουνίου και δεν είναι τίποτα άλλο από μια γιορτή που έχει σχέση με συλλογή μανιταριών, σεμινάρια γύρω από το μανιτάρι και το μεγάλο κομμάτι φυσικά που είναι η γευσιγνωσία. Οι καλύτεροι μάγειροι των Γρεβενών βρίσκονται εδώ, στην πλατεία του χωριού και στο Μουσείο Μανιταριών της Λάβδας, για να προσφέρουν αυτές τις όμορφες γεύσεις. Με τόσο μανιτάρι μου έχει ανοίξει η όρεξη. Έχω μεγάλη περιέργεια να τα δοκιμάσω. Στο κέντρο των Γρεβενών βρίσκεται η μανιταροταβέρνα Αυλές, όπου κάποιος μπορεί να τα δοκιμάσει μαγειρεμένα με όποιο τρόπο μπορεί να φανταστεί. Ο Θοδωρής πηγαίνει 3 φορές τη βδομάδα στα δάση και στα λιβάδια και τα μαζεύει με το χέρι. Έμαθα να μαζεύω μανιτάρια από τον πατέρα μου στην αρχή. Ήξερε ένα είδος μανιταριών. Κάποια στιγμή που με πήρε μαζί του και μαζέψαμε πάρα πολλά μανιτάρια, είχα εντυπωσιαστεί και από τότε είχε μπει μέσα στο πετσί μου. Γνώρισα τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έδωσε αυτή τη γνώση, με εντυπωσίασε και εφόσον πήγαμε και ξαναπήγαμε στο δάσος μαζεύοντας μανιτάρια, προχωρήσαμε με αγάπη και τρέλα για τα μανιτάρια και συνεχώς συλλέγαμε και δοκιμάζαμε τις συνταγές στο μαγαζί μας. Έχουμε σερβίρει πάνω από 120 είδη βρόσιμων μανιταριών με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ο Γιάννης θα μας φτιάξει μακαρονάδα με μανιτάρια και μανιτάρια αλα κρέμ. Σήμερα θα σας φτιάξουμε μια μακαρονάδα με φρέσκα άγρια μανιτάρια, τα οποία είναι αρνάκι, ίδνα και χρυσές τρουμπέτες. Σοτάρουμε τα φρέσκα μανιτάρια σε φρέσκο ελαιόλαδο. Ρίχνουμε το αρνάκι, την ίδνα και τις χρυσές τρουμπέτες. Ρίχνουμε ψιλοκομμένο σκόρδο. Αφήνουμε να βράσουν για 5 λεπτά. Σβήνουμε με λευκό κρασί.
ντοματίνια, λίγο νεράκι, προσθέτουμε τα μακαρόνια, αλάτι, πιπέρι, μαϊντανό και φρέσκο βασιλικό. Προσθέτουμε φρέσκο βούτυρο και τριμμένη φέτα. Στη δεύτερη συνταγή μας θα σας δείξουμε μανιτάρια λακρέμ, τα οποία είναι ίδνα και χρυσές τρουμπέτες. Σοτάρουμε τα μανιτάρια μας σε φρέσκο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε αλάτι. Σβήνουμε με λευκό κρασί. Και προσθέτουμε κρέμα γάλακτος. Φρέσκο βούτυρο. Και κεφαλοτήρι. Πάω να ξεκουραστώ, γιατί αύριο το πρωί με περιμένει το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Η Βασιλίτσα βρίσκεται στην καρδιά της Πίνδου. Το χιονοδρομικό λειτουργεί από το 1975 και φτάνει σε υψόμετρο 2.100 μέτρων. Έχει δύο εναέριους αναβατήρες συνολικού μήκους 1.800 μέτρων. Τη μεγαλύτερη πίστα αρχαρίων στην Ελλάδα και πολλές πίστες για όλα τα γούστα. Δύο από αυτές είναι Ολυμπιακών προδιαγραφών. Είναι ένα από τα πιο όμορφα και φιλικά χιονοδρομικά μέσα στα μαύρα πεύκα και στα έλατα. Αξίζει να το επισκεφτείς ακόμα και αν δεν ασχολείσαι με τα χειμερινά σπορ. Παίρνω ένα χυμό για ενέργεια και ξεκινάω.
Ένα τέταρτο δρόμος μετά το χιονοδρομικό είναι η Σαμαρίνα, που θεωρείται το υψηλότερο χωριό των Βαλκανίων. Βρίσκεται στα 1650 μέτρα και όταν χιονίσει το χειμώνα, καλύπτεται σχεδόν ολόκληρο. Οι Σαμαρινιώτες ασχολούνται κυρίως με τον τουρισμό και την κτηνιοτροφία. Η τουριστική ανάπτυξη της Σαμαρίνας ξεκίνησε το 1995. Μέχρι τότε, το χειμώνα στο χωριό έβρισκες μόνο ένα φύλακα. Είναι γνωστή για την ιστορικότητά της και για την τουριστική της ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Η ιστορικότητά της ξεκινάει από το τραγούδι «Παιδιά από τη Σαμαρίνα», θα μπορούσα να πω, που στην έξοδο του Μεσολογίου είχαν κατέβει από εδώ αρκετοί Σαμαρινέοι να πάνε να πολεμήσουν και να βοηθήσουν την πολιορκία. Γυρίσανε γύρω στα 30 άτομα πίσω από τα 130. Σκοτώθηκε και ο καπετάν Φλόρος και βγήκε και το τραγούδι το γνωστό «Παιδιά από τη Σαμαρίνα», το οποίο είναι μυρολόγιο. Κύρια αποσχόληση των κατοίκων του χωριού είναι η κτηνοτροφία. Απαριθμεί γύρω στις 60.000 πρόβατα. Έχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, αρκετά ξενοδοχεία, αρκετές ταβέρνες. Μπορεί ο κόσμος να επισκέπτεται τη Σαμαρίνα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, με πάρα πολλές εκδηλώσεις πανηγυρικές, με αποκορύφωμα το 15 Αύγουστο που γιορτάζεται η Παναγία, γίνεται και ο μεγάλος χορός ο Τσάτσος. Η Σαμαρίνα είναι ένα από τα 5 βλαχοχώρια της περιοχής. Τα άλλα 4 είναι η Σμίξη, η Αυδέλα, η Κρανιά και το Περιβόλι. Το Περιβόλι είναι μία από τις εισόδους του Εθνικού Δρυμού της Πίνδου. Από εδώ θα μπούμε στη Βάλια Κάλντα, που στα βλάχικα σημαίνει «ζεστή κοιλάδα». Το Περιβόλι είναι ένα πανέμορφο βλάχικο γραφικό χωριό με πλούσια φύση, ποτάμια, ριάκια, λίμνες και χαρακτηριστικά σπάνια κόκκινα πεύκα. Οι μόνιμοι κάτοικοι δεν ξεπερνούν τους 15 το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι σφίζει από ζωή. Τους κρύους μήνες το χιόνι κάνει δύσκολη την πρόσβαση στο δρυμό και ο μόνος τρόπος να μπεις είναι με τζιπ. Μια ομάδα ντόπιων με 4x4 με παίρνει μαζί της για να μου δείξει διαδρομές στο βουνό. Και εδώ ο κόσμος είναι πρόθυμος να με ξεναγήσει στα μυστικά του τόπου του. Η Βάλια Κάλντα είναι βιότοπος σπάνιων ζώων και πουλιών και θεωρείται το σπίτι της καφέ αρκούδας. Η συνολική έκταση του δρυμού είναι σχεδόν 70.000 στρέμματα. Η εμπειρία είναι έντονη και μαγευτική. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να επιβιώσω μόνος μου εδώ πάνω. Μου είπαν πως ένα χωριό εδώ κοντά υπάρχει κάποιος που θα μου δώσει πρακτικές συμβουλές επιβίωσης στις ακραίες συνθήκες του βουνού. Ξεκινάω για το χωριό Ζιάκα. Οι θερμοκρασίες εδώ
φτάνουν στους μείον 7 βαθμούς, ακόμα και όταν έχει ήλιο. Ο Αποστόλης θα μας εξηγήσει τι πρέπει να προσέξουμε σε περίπτωση που χρειαστεί να μείνουμε για ώρες εδώ. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στην άγρια φύση σε διαδικασία επιβίωσης είναι ο προσανατολισμός. Όπου υπάρχει ο ήλιος, το μεσημέρι στην Ελλάδα, εκεί είναι ο νότος. Έχουμε περίπου 180 μοίρες. Όταν όμως για κάποιο λόγο έχουμε συννεφιά και δεν βλέπουμε καθόλου τον ήλιο, ερχόμαστε μέσα στο δάσος και βλέπουμε αυτές τις πρασινάδες, οι οποίες ονομάζονται βρύα. Λοιπόν, αυτά είναι τα βρύα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε να προσανατολιστούμε όταν στην περιοχή που βρισκόμαστε έχει ομίχλη και δεν έχουμε ήλιο, για να μπορούμε με τον ήλιο να βρούμε τη θέση μας. Έτσι, έχουμε τα βρύα, οι οποίες είναι αυτές οι πρασινάδες, καθώς βγαίνει ο ήλιος, στεγνώνει αυτή την πλευρά από την Ανατολή, στεγνώνει από τον Νότο, στεγνώνει από τη Δύση. Και η μόνη πλευρά που δεν τη βλέπει ο ήλιος είναι ο Βοράς. Άρα, όπου υπάρχουν τα βρύα, απέναντι είναι ο Βοράς. Και το λέμε αυτό επειδή οι άνθρωποι έχουν την τάση να κινούνται κυκλικά όταν χαθούν μέσα στο δάσος, για να μην ξοδεύουμε ενέργεια που είναι και ο πιο σημαντικός κανόνας επιβίωσης στην άγρια φύση, πρέπει να περπατάμε σε ευθεία. Άρα, θέλουμε βορρά, έχουμε τα βρύα στην πλάτη. Θέλουμε να κινηθούμε ανατολικά. Έχουμε συνέχεια τα βρύα στο δεξί μας, στο μάγουλο, και έτσι κινούμαστε σε ευθεία να βρούμε ένα χωριό, ένα δρόμο, και έτσι να αυτοδιασωθούμε ή να βρεθούμε από τις ομάδες διάσωσης. Ένα από τα πλέον σημαντικά πράγματα είναι η τροφή για να μπορέσουμε να είμαστε δυνατοί στην άγρια φύση. Αυτό είναι μια φραγκαρία βέσκα. Την ξέρουμε ότι είναι δόδυμη. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε το τεστ εδοδυμότητας, το οποίο είναι αυτό εδώ, πρέπει να το ξέρεις. Παίρνουμε το φύλλο, ξύνουμε αρκετά με το νύχι το χέρι μας για να φύγει η εξωτερική στιβάδα του δέρματος και έτσι τρίβουμε δυνατά το φύλλο πάνω στο χέρι μας. Περιμένουμε 5 λεπτά. Αν πριστεί, έχουμε αλλεργία σε αυτό. Το πετάμε και δεν το χρησιμοποιούμε. Αν όχι, αρχίζουμε να το τρίβουμε, το μασχολάμε και το καταπίνουμε. Περιμένουμε 6 ώρες. Αν μας πονέσει το στομάχι, σημαίνει ότι αυτό είναι τοξικό. Αλλά με αυτή τη μικρή ποσότητα δεν πρόκειται να πάθουμε και κάτι. Αν όχι, αμέσως ξέρουμε ότι έχουμε μία τροφή στην άγρια φύση που τρώγεται. Και έτσι μπορούμε να έχουμε τροφή για να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο κέντρο της Βόρειας Πίνδου. Η θερμοκρασία είναι 0 και αυτό το βλέπουμε, όπως βλέπετε, από το άτσιρο ψευδοπλατάνους που έχει γεμίσει χιόνι. Αναγκαστικά όμως, για να επιβιώσουμε, πρέπει να επιβιώσουμε σε αυτό το χώρο, γιατί σε αυτό το χώρο έχουμε χαθεί. Το ξέφωτο αυτό είναι πολύ ωραίο για να μας βρει ο κόσμος ή να μας βρει ένα ελικόπτερο της διάσωσης, αλλά η υγρασία και το κρύο που πέφτει από ψηλά είναι δύσκολο στο να επιβιώσουμε. Γι' αυτό πρέπει να μπούμε μέσα στο δάσος, το οποίο είναι κομμάτι της ζωής μας, το δάσος, και θα μπούμε μέσα να κάνουμε μια καλύβα επιβίωσης για να επιβιώσουμε. Εντάξει, είστε έτοιμοι? Ναι. Φεύγουμε. Υπάρχει μια λέξη που λέγεται συγκόμωση, που είναι το ποσοστό επί της 100 που τα κλαδιά καλύπτουν τον ουρανό. Εδώ έχουμε μια συγκόμωση 80%, άρα η υγρασία όντως δεν θα πέφτει πάνω μας. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι, θα επιλέξουμε ένα χώρο και βλέποντας γύρω-γύρω τώρα από την εμπειρία που έχουμε στις σχολές, αυτός ο χώρος εκεί πιστεύω ότι βολεύει για να κάνουμε καλό καταφύγιο. Γιατί μας σταματάει ο αέρας από πάνω για να μην κρυώνουμε, έχουμε τα βράχια. Με τη φωτιά που θα ανάψουμε να ζεσταθούν και τα βράχια και να μας κρατάει ζεστούς μέχρι το πρωί για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Αυτό που θα κάνουμε τώρα να βοηθήσουμε όλοι, γιατί στη διαδικασία της επιβίωσης πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Γιατί από εκεί πέρα σε πιάνει κατάθλιψη. Για να μην σε πιάνει κατάθλιψη, πρέπει να βοηθάνε όλοι. Άρα αρχίζουμε πλέον. Μαζεύουμε ό,τι ξύλα υπάρχει γύρω, μου τα φέρνετε σε μένα για να σας δείξω πώς ετοιμάζουμε το καταφύγιο επιβίωσης. Το οποίο είναι το πλέον σημαντικό για να περάσουμε τη νύχτα. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αυτό το πολύ λεπτό είναι η βάση για να ανάψει η φωτιά. Νούμερο 1. Λίγο το πιο χοντρό πάει νούμερο 2, τα κρατάμε.
νούμερο 3 και έτσι πρέπει να μπουν στη σειρά. Εννοείται ότι όλα αυτά πάνε είναι στεγνά, έτσι. Το ακούς. Ένας τρόπος να καταλάβεις αν έχουν υγρασία είναι το ακουμπάς στο μάγουλο. Άμα είναι παγωμένο, έχει υγρασία. Ακούμπησε το λίγο. Άμα δεν σε παγώνει, σημαίνει ότι είναι στεγνό. Εντάξει, πάρε τα και αυτά. Έτσι. Μαζεύουμε. Ένα σημαντικό είναι η βάση, γιατί όταν είμαστε χειμώνα με 0 βαθμούς θερμοκρασία, όπως είδαμε και χιόνι που είχαμε προηγουμένως, πρέπει να βρούμε κάτι. Άρα ψάχνοντας, μπορούμε να βρούμε ένα φλοιό πάνω του να ξεκινήσει φωτιά για να μην είναι ξαφνικά από την υγρασία της γης και μας σβήσει φωτιά πριν ξεκινήσει κάτω. Γιατί όπως ξέρεις, για να εξελιχθεί μια φωτιά πρέπει να υπάρχει το τρίγωνο της φωτιάς. Κάψη μήλη, οξυγόνο, θερμοκρασία. Έχουμε κάψη μήλη, έχουμε οξυγόνο. Θέλουμε θερμοκρασία. Δεν την έχουμε τη θερμοκρασία, άρα γι' αυτό θέλουμε να βάλουμε τη βάση, να ανεβεί η θερμοκρασία λίγο για να ξεκινήσει πιο εύκολη φωτιά. Για το άναμα της φωτιάς υπάρχουν δύο σχολές. Η μία λέει ότι πρέπει να έχεις πάνω σε έναν αναπτήρα ο οποίος κοστίζει μόνο 50 λεπτά. Και η δεύτερη σχολή λέει ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα χωρίς να έχεις τίποτα. Μπορεί να έχει όμως και ένα σπιθυριστή όπως είναι αυτό εδώ, ο οποίος δεν μουσκεύεται ποτέ, δεν χαλάει ποτέ και δεν δημιουργεί πρόβλημα και οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να ανάψεις μια φωτιά. Αυτός είναι το ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος, ο πιο απλός νομίζω, μπορεί να έχεις ή αναπτήρα ή σπίρτα και επειδή πολλές φορές μπορεί να βρεθείς με σπίρτα και μόνο ένα, πρέπει να μάθεις να ανάβεις φωτιά. Τα σπίρτα, όπως ξέρετε, γιατί έχουν ξεχάσει οι νέοι πώς ανάβουμε τα σπίρτα, το πιάνουμε από πάνω και όλο μαζί για να πάρει φωτιά. Για να ξεκινήσει μια φωτιά, υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ένα προσάναμα. Το προσάναμα συνήθως είναι πάνω μας. Χαρτομάντιλο έως και μεταχειρισμένο και αυτό είναι η βάση. Αλλά ξεκινάμε με τα ξύλα που είναι το πιο σημαντικό. Αφήνουμε λίγο να πάρει. Και πρέπει να λειτουργήσει η διαδικασία του καμινιού. Δηλαδή πρέπει να έρθουμε πλέον τόσο χαμηλά. Καθόμαστε πάντα δίπλα στη φωτιά, χαμηλά, φυσάμε. Να δημιουργηθεί κάρβουνο. Απέναντι ζεσταίνονται και τα βράχια, στέλνουν τη ζέστη ακριβώς πίσω στην καλύβα και έτσι μπορούμε να επιβιώσουμε μέχρι το πρωί και με καθαρό μυαλό το πρωί που θα φύγει και ο Μίχλη μπορούμε να δούμε που είμαστε και είναι πλέον να προσπαθούμε να αυτοδιασωθούμε. Πολύ χρήσιμα αυτά που μου έδειξε ο Αποστόλης. Τώρα όμως είναι ώρα για ξεκούραση. Επιστρέφω στον Ξενώνα. Ένα καλό πρωινό και ξεκινώ για την επόμενη ορεινή μου διαδρομή. Πριν φύγω από τα Γρεβενά, θα πάω στο μοναστήρι του Αγίου Νικάνορα, που βρίσκεται σε μια υπέροχη τοποθεσία. Εδώ ζουν 8 μοναχοί και εκτρέφουν μια ιδιαίτερη ράτσα γιδιών. Τα κόκκινα, η ρούσα. Η μονή έχει μεγάλη παράδοση στην εγωτροφία. Τα ζώα είναι απομονωμένα και δεν έρχονται σε επαφή με άλλες δράτσες. Αυτό, σε συνδυασμό με τη διατροφή τους, έχει ως αποτέλεσμα την εξαιρετική ποιότητα γάλακτος. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1534. Το 1995 υπέστη καταστροφές από τους σεισμούς και ανακαινίστηκε το 2000 με τη βοήθεια των κατοίκων. Ωραία και παγωμένα τα Γρεβενά, αλλά με ζεστούς ανθρώπους. Δεν μου κάνει καρδιά να γυρίσω στην Αθήνα. Θα συνεχίσω τη διαδρομή μου βόρεια. Επόμενος προορισμός μου, η Καστοριά.